Κύκλιος. Έχω εκδώσει δύο δελτία τύπου, ένα 10 Αυγούστου και ένα αμέσως, για να απαντήσω στην κρίζα. Μαύρη είναι αυτή η προπαγάνδα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Τι συμβαίνει? 6% υπέρ του ΕΟΠΗ, υπέρ του συστήματος υγείας, υπήρχε ανέκαθεν. Το 6% αυτό οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το εφάρμαζαν στο ποσό των συντάξεων πριν από τις μνημονιακές περικοπές, επί ενός εικονικού ποσού. Αυτό ήταν σαν να πρόσθεταν στην προσβολή των μειώσεων των συντάξεων και την προσβολή της κοροϊδίας να υπολογίζει τις φορές σε προηγούμενα μεγέθη. Εμείς τι κάναμε? Αυτό που χαρακτηρίζει γενικά τη μεταρρύθμιση, ισονομία και βοήθεια προς τους περισσότερους. Πού είναι η βοήθεια στους περισσότερους? Όποιος παίρνει μία σύνταξη και στον οποίο υπολογιζόταν στο παρελθόν το 6% στο πολύ μεγαλύτερο εικονικό ποσό που υπήρχε πριν από τις μνημονιακές μειώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που παίρνουν τη μία σύνταξη δεν θα έχουν μείωση, αντίθετα θα έχουν μια μικρή αύξηση στη σύνταξή τους την κύρια. Για τον απλό λόγο ότι το 6% θα υπολογιστεί σε αυτά τα χρήματα που μπαίνουν τώρα στην τσέπη, που είναι λιγότερα από αυτά που έπαιρναν στο παρελθόν. Όσοι λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν 2, 3, 4, 5, 6. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ αυτή, κύριε συντάξει. Ναι, δεν είναι πολύ αυτή. Έχω ακριβώς τα νούμερα. Δύο συντάξεις έχουν 251.000 άνθρωποι. Παραπάνω από δύο συντάξεις έχουν πράγματι λίγες χιλιάδες άνθρωποι. Μέχρι τώρα λοιπόν υπήρχε το εξής καθεστώς. Όποιος έπαιρνε μια σύνταξη είχε 6% παρακράτηση στο σύνολο του εισοδήματός του. Όποιος είχε 2, 3, 4, 5, 6 συντάξεις είχε την παρακράτηση του 6% μόνο στην πρώτη σύνταξη. Εδώ λοιπόν εφαρμόσαμε τον κανόνα του 6% στο σύνολο του εισοδήματος από συντάξεις. Γιατί ακριβώς όπως βοηθήσαμε το 90%, αυτοί δηλαδή που έχουν μόνο μία σύνταξη και στο εξής θα έχουν μια μικρή αύξηση, δεν θα έχουν εν πάση περιπτώσει μείωση σε αυτά τα οποία θα δουν στο ATM από τον Οκτώβρη, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το γεγονός όσοι έχουν περισσότερες συντάξεις να μην έχουν την αντίστοιχη επιβάρυνση. Αυτό ήταν αντίθετο στους κανόνες. Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, μια που το αναφέρατε για τον Οκτώβριο, θα δούμε συνταξιούχους, νομίζω το περιμένετε κι εσείς, όπου θα δούνε αυτή την αναδρομική εισφορά των μηνών του καλοκαιριού να μπαίνουν στην σύνταξη του Οκτωβρίου, οπότε θα είναι ελάχιστα τα ποσά τα οποία θα βγάλουν από το ATM. Εκεί τι θα απαντήσετε τους ανθρώπους αυτούς? Πώς μπορείς να τους παρηγορήσετε? Δεν θέλουμε να παρηγορήσουμε. Η πολιτική δεν είναι για να παρηγορεί, είναι για να προλαβαίνει. Ναι, αλλά πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι με 150 ευρώ? Γιατί από ό,τι μου λένε άνθρωποι που περιμένουν αυτήν την αναδρομική παρακράτηση, πιθανότατα να πάρουν 150 ευρώ. Στις κύριες συντάξεις είχαμε ένα όριο πόσο μπορούν να παρακρατηθούν από αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αυτό το ίδιο όριο θα μεταφέρουμε και στις επικουρικές, ούτως ώστε καμία αναδρομική κράτηση να μην ξεπερνάει το 10% της σύνταξης που καταβάλλεται. Για τις επικουρικές συντάξεις, επομένως, που είναι της τάξης των 150-100 ευρώ, κανείς δεν θα έχει μείωση από τα αναδρομικά πάνω από 10-15 ευρώ. Να σας πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η ιστορία κινείται ακριβώς γιατί αφισβητούνται πράγματα που είναι γραμμένα, είναι στο νόμο. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει, κύριε Κατρούγκαλε. Ακούει την κυβέρνηση να λέει ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, πάει, βλέπει ότι μειώνονται και δεν ξέρει τις λεπτομέρειες. Ακριβώς. 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 Είναι ελλιπής. Και γι' αυτό φταίει το Υπουργείο. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε, αποφασίσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί τα σαπρόφυτα και η μαύρη προπαγάνδα θάλουν στο σκοτάδι. Εμείς τον Οκτώβριο θα στείλουμε σε όλους τους συνταξιούχους σε χαρτί. Αυτό υπάρχει και τώρα. Μισό λεπτά και ακούστε με. Μια αναλυτική κατάσταση του τι έγινε με τη σύνταξή τους. Γιατί παίρνουν λιγότερα όσοι παίρνουν λιγότερα? Να παίρνει ένα τηλέφωνο. Για να πάψει, αυτή η σπέκουλα και η μαύρη προπαγάνδα. Ό,τι κάνουμε είναι στο νόμο. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν μειώσεις που δεν υπάρχουν στο νόμο. Και εξασφαλίσαμε ακριβώς αυτό. Ότι το 80% των συνταξιούχων, το 80% των συνταξιούχων, το επαναλαμβάνω, δεν θα έχει καμία μείωση. Άρα λέτε ότι θα ενημερωθούν οι συνταξιούχοι για τις επικουρικές πριν την Δευτέρα Οκτωβρίου, όπου είναι η ημερομηνία καταβολής του. Και ακριβώς. Με απλά λόγια, όχι να διαβάσει το νόμο, γιατί κανένας δεν καταλαβαίνει τι λέει ο νόμος. Με απλά λόγια. Να πω από τώρα, γιατί αρκετοί συνταξιούχοι έχουν άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ και αρκετοί έχουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Αυτό που σας προαναγγέλω υπάρχει ήδη στα ταμεία. Υπάρχει ατομικό εκαθαριστικό για κάθε μία σύνταξη. Μπορεί να γίνει από τώρα. Επειδή όμως υπάρχει το προφανές
ότι υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν μπορούν να μπουν στο ίντερνετ και να το δουν. Θα έχουμε μια επεξήγηση εξατομικευμένη για τη σύνταξη καθενός από αυτούς μέχρι τον Οκτώβριο. Ωραία, πάμε στα πλασματικά χρόνια. Θα έχουμε μείωση ή εξάλληψη της έκπτωσης για την εξαγορά τους. Οι δανειστές μας έχουν ζητήσει να κάνουμε τρεις αλλαγές στο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε, ακριβώς γιατί όπως θυμόσαστε το καταθέσαμε στη Βουλή χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση το Μάιο. Μία από τις αλλαγές είναι αυτές τις οποίες αναφέρεστε. Είχαμε προβλέψει στον νόμο ότι η έκπτωση όταν πληρώνει κανείς και εξαγοράζει πλασματικά χρόνια θα ήταν συνολικά 15%. Η νέα ρύθμιση λέει ότι θα είναι 2% ανά έτος. Αν είναι επομένως 5 χρόνια θα είναι 10%, αν είναι 7 θα είναι 14%. Η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί η αρχική ρύθμιση το υπολόγιζε στο σύνολο, ενώ η νέα ρύθμιση το υπολογίζει ένα έτος. Αν αυτό έχετε συμφωνήσει δηλαδή με τους θεσμούς? Αυτή είναι, και τα τρία αυτά ζητήματα είναι απαιτήσεις των θεσμών. Για λόγους που δικής τους λογικής και μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση καταλήξαμε μόνο στα τρία. Ζητούσαν ναι. πολύ περισσότερα. Σύμφωνοι, αλλά για να γίνει αυτή η μείωση, το έχετε συνεννοηθεί ή θα μας ζητήσουν και περαιτέρω μείωση? Όχι, όχι. Αυτά είναι απόλυτα συνεννοημένα. Τα τρία προαπαιτούμενα, όπως έχουν κατατεθεί στο νομοσχέδιο αυτό της κοινωνικής οικονομίας που πηγαίνει στη Βουλή, είναι απολύτως συμφωνημένα. Ωραία. Το δεύτερο είναι, συγγνώμη, είναι το ζήτημα τι θα γίνει με τους ιδιώτες, με τους μικρούς επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον ΟΓΑ και ζητάνε οι θεσμοί να βγουν από τον ΟΓΑ και να ενταχθούν στον ΟΑΕ, που είναι για περιπτώσεις πόλεων, κομοπόλεων και μεγάλων χωριών κάτω από 2000. Αυτό είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Και γιατί είναι ενδιαφέρον? Είχαμε ρύθμιση στο νομοσχέδιό μας και έχει γίνει νόμος του κράτους που προστατεύει τους μικρούς επαγγελματίες, το καφενείο, το μπακάλικο, στα μέρη που έχουν κάτω από 2.000 ανθρώπους. Γιατί το κάναμε αυτό? Για λόγους προφανώς να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ήπεθρο, γιατί αυτή η χώρα είναι και η χώρα που μαζεύονται. Οι άνθρωποι κουβεντιάζουν. Ενώ λοιπόν την είχαμε αυτή τη ρύθμιση, που ξέραμε ότι τη βλέπουμε καχυποψία οι ξένοι, γιατί εισάγει ευνοϊκές ρυθμίσεις που αυτοί θέλουν να τις καταργήσουν, στη Βουλή είχαμε ένα καταιγισμό επίθεσης από την αντιπολίτευση. Από τον κύριο Γεωργιάδη, από την κυρία Χριστοφυλοπούλου. Αυτή θα παραμείνουν από τον κύριο Βρούτσι, ή θα πάνε από τον κύριο Βρούτσι. Μισό λεπτάκι, αφήστε με, γιατί δεν καταλάβει ο κόσμος τι λέω. Μας κατηγορούσαν ότι δεν κάνουμε τη ρύθμιση αυτή. Τη ρύθμιση αυτή την κάναμε. Λειτουργήσε όμως η κριτική του σαν μεγάφωνο που έφτασε στους θεσμούς. Όπως λέγαμε και πάλι στο παρελθόν για την Τρόικα εσωτερικού, όπως λέγαμε στο παρελθόν για τους κουκουλοφόρους. Είχαμε μεγάλες πιέσεις να εξαφανίσουμε εντελώς την πρόβλεψη αυτή για την ειδική προστασία των μικροεπαγγελματιών. Και στο τέλος της διαπραγμάτευσης συμφωνήσαμε με τους θεσμούς να εξαιρεθεί από αυτή την ευμενή ρύθμιση πια μόνο η κατηγορία ανθρώπων όσοι νοικιάζουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και προσοχή, δεν είναι αγρότες. Όσοι είναι αγρότες και νοικιάζουν και ενοικιαζόμενα δωμάτια, δεν θα εξακολουθούν να ισχύουν για αυτούς οι ισχύουσες προστατευτικές ρυθμίσεις. Όποιος όμως δεν είναι αγρότης και νοικιάζει δωμάτια, αυτός θα πάει στο γενικό καθεστώς της ασφάλισης. Για την Τρόικα εσωτερικού κατάλαβα την ήξερση. Για τους κουκουλοφόρους, τι εννοούσατε, κύριε Υπουργέ? Κουκουλοφόρους εννοούσα ότι στο παρελθόν ξέραμε, και καλά κάνετε και μου ζητάτε τη διάκριση, γιατί δεν αναφέρομαι στους συνάδελφους κοινοβουλευτικούς με αυτόν τον όρο. Αναφέρομαι σε γνωστά συμφέροντα οικονομικά, τα οποία όχι στο φως της δημοσιότητας, στο σκοτάδι, εκεί που σας είπα, θάλουν τα σαπρόφυτα, επικοινωνούν με την Τρόικα και μεταφέρουν αιτήματα δικά τους. Αιτήματα της οικονομικής ολιγαρχίας. Αιτήματα της οικονομικής ολιγαρχίας που θέλουν να τα προωθήσουν. Πάμε λίγο γρήγορα. Τα έχουμε καταργήσει. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να σας ρωτήσουμε. Πριν μπούμε στα εργασιακά, να δούμε λίγο με τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ρυθμίσεις των δόσεων και το θέμα με το επίδομα εργασίας που λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε, στα ασφαλιστικά ταμεία είπα και προηγουμένως ότι ειδικά στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων υπάρχει μια πολύ μεγάλη τρύπα. Είναι γύρω στις 500.000 ασφαλισμένοι, 150.000 είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Αυτοί μπορούν να πληρώσουν. Ναι. Τι κάναμε για αυτούς? Ναι. Μειώσαμε την ελάχιστη εισφορά του πρώην ΟΑΕ που ήταν 250 ευρώ στα 150. Αυτό με τον ασφαλιστικό νόμο που τον κατηγορούν ότι διευρύνει, ότι αυξάνει τις εισφορές. Τις αυξάνει για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Για τους άλλους τους ανθρώπους τις χαμηλώνει. Αλλά πια πολλά λεφτά δεν έχει κανείς, κύριε Κατρούγκελ. Πολύ λίγοι μάλλον. Έχετε δίκιο. Πολύ έχετε λίγοι. Δίκιο σε αυτό. Διορθώνω αυτό που είπα. Για το 10%
του ελληνικού πληθυσμού θα υπάρχει αύξηση φορέας, για το 90% δεν θα υπάρχει. Σωστή παρατήρησή σας ότι ακόμα και αυτό το 10% δεν παίρνει πια πολλά λεφτά, αλλά έπρεπε να κοιτάξουμε το 90%. Ωραία, λοιπόν, για να γυρίσω πάλι στην ερώτησή σας. Περιμένουμε ότι θα αυξηθεί η εισφοροδοτική βάση στον ΟΑΕ, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι που τώρα έχουν πεταχθεί έξω από το σύστημα, γιατί πληρώνουν εισφορές όχι στη βάση του πραγματικού του εισοδήματος, αλλά ενός εικονικού υπολογισμού που υπολογίζει απλώς πόσα χρόνια ήταν στο επάγγελμα. Αυτοί θα μπουν, ελπίζουμε. Και είναι λογικό να το ελπίζουμε, αφού τους μειώνουμε ουσιαστικά κατά 40% την εισφορά. Από εκεί και μετά όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όλους αυτούς που έχουν μαζεμένες εισφορές. Έχουμε θέσει επιτάπητος της διαπραγμάτευσης μία νέα ρύθμιση, όχι με την μορφή νέων δόσεων. Ζητάμε από τους θεσμούς να δεχθούν ότι όποιος από 1η-1η-2017 πληρώνει τις εισφορές του είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Βάζουμε σε παρένθεση, παγώνουμε τις παλιές οφειλές για να δούμε με ποιο τρόπο θα τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά θέλουμε ένα νέο ξεκίνημα. Μάλιστα. Τώρα, με το ΕΚΑΣ δεν έχουμε κανένα νέο. Είπατε ότι θα βρείτε έναν τρόπο τις απώλειες να τις μπορείτε να τις αναπληρώσετε. Θα περιμένουμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη ή μπορείτε να μας πείτε κάτι εσείς. Ακούστε. Αυτό που έγινε με το ΕΚΑΣ είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Ότι έχασαν οι μικροσυνταξιούχοι, οι φτωχοί, οι φτωχότεροι από τους συμπολίτες μας. Επίοικος το χαρακτηρίζεται πάρα πολύ κακό. Επίοικος. Μπορεί να υπερθεματίσω τόσο θέλετε και θα το συνυπογράψω. Αυτό όμως δεν ήταν αντικείμενο της ασφαλιστικής διαπραγμάτευσης ούτε της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Ήταν από τα κακά που μας επέβαλαν στο μνημόνιο του Ιουλίου. Θα υπάρξει έχει κάποια πρόνοια τώρα για τους ανθρώπους, θα σας πω. Υπάρχει και θα σας την πω. Ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ποτάμι αυτό. Εμείς λοιπόν το είχαμε δεδομένο, το αντιμετωπίσαμε για το μέλλον, το πρόβλημα της φτώχειας των ηλικιωμένων με την Εθνική Σύνταξη και γι' αυτό που λέτε, την πρόνοια για αυτούς που το χάνουν τώρα και που δεν θα τους πούμε περίμενε το 18 mm-hmm. που θα είναι η Εθνική Σύνταξη, ψηφίσαμε τέλος Ιουλίου μια σειρά από μέτρα. Τα μέτρα αυτά είναι, τα λέω γρήγορα, να μην πληρώνουν καθόλου για φάρμακα όσοι έχουν χάσει το ΕΚΑΣ. Όσοι από αυτούς έχουν αναπηρία πάνω από το 80% θα το ξαναπάρουν. Στην περίπτωση που έχουμε ένα ζευγάρι που και οι δύο έχασαν το ΕΚΑΣ, ο ένας από τους δύο θα το πάρει. Και στις άλλες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες κατηγορίες, πρόκειται να δώσουμε μια κάρτα αλληλεγγύης με την οποία δεν μπορούν να παίρνουν μόνο τρόφιμα, αλλά και κάθε είδος πρώτης ανάγκης και που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας που είχαν. Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ξέρω ότι δεν είναι αρκετό. Ούτε το ΕΚΑΣ ήταν αρκετό. Ούτε οι συντάξεις που δίνουμε τώρα είναι αρκετές. Είναι πολύ χαμηλές. Είναι αυτές όμως που αντέχει τώρα η οικονομία. Έχουμε προσπαθήσει να προστατεύσουμε και το έχουμε πετύχει τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα. Και προσέξτε το σημαντικότερο. Στο νόμο έχουμε πει ότι κάθε άνοδος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο μέλλον, κάθε κέρδος δηλαδή από την ανάπτυξη, θα έχει αυτόματη αντανάκλαση στις συντάξεις. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τόσο θα ανεβαίνουν και οι συντάξεις. Γι' αυτό τώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. για δίκαιη ανάπτυξη. Ωραία. Πάμε τώρα στους άνεργους συμπολίτες μας, από όλους τους κλάδους, και μετά θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για τους 1.800 ανθρώπους που ανησυχούν, ναι, που βεβαίως βάσιμα ότι μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχω ακούσει αυτό το επίδομα.